Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Μαγνησίας, τον κύριο Στέφανο Τίμπα, που έχουμε μαζί μας σήμερα στο στούντιο, στο Βόλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από τη σημερινή στάση εργασίας που είχατε και κάνατε και μια παράσταση διαμαρτυρίας στην Νομαρχία, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Θέλω να μου πείτε αν υπήρξε συμμετοχή από τους συναδέλφους σας. Αρχικά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Ας μιλήσουμε λίγο πανελλαδικά. Η απεργία, η στάση εργασίας αυτή των 6 ώρων πανελλαδικά κινήθηκε γύρω στο 80%. Τοπικά δε νομίζω ότι αγγίξαμε το 96-97%, ελάχιστες 1-2 πρακτορία σε όλο τον νομό έμειναν ανοιχτά, σε σύνολο κοντά στα 70. Και στη συνέχεια και στην παράσταση διαμαρτυρίας ήμασταν γύρω στα 30 άτομα, κυρίως από το Βόλο, όπου θεωρούμε ότι είχε αρκετή επιτυχία αυτό. Πολύ ωραία. Κύριε Τίμπα, θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο προχωρήσατε σε στάση εργασίας. Ισχύουν νέα μέτρα για σας πλέον. Μόνο εμβολιασμένοι μπορούν να μπουν μέσα στα καταστήματά σας, στα πρακτορία του ΟΠΑΠ. Πείτε μου δύο λόγια για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αντίδραση. Τι προβλήματα δημιουργεί όλο αυτό. Το βασικό πρόβλημα δεν ξεκινάει από αυτή τη Δευτέρα που πλέον στα πρακτορία μας μπορούν να εισέλθουν μόνο εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες με πιστοποιητικό. Ξεκινάει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας, ο κλάδος μας ήταν σχετικά αδικημένος, έχοντας πάρει ελάχιστα έως κάποιοι συνάδελφοι καθόλου χρήματα από τις επιστρεπτές προκαβολές. Οπότε, όταν μπήκαμε ξανά στο κομμάτι να μπορέσουμε να δουλέψουμε, προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλο αυτό το χαμένο έδαφος. Μπήκαμε από την αρχή με τους χειρότερους όρους και εννοώ ότι δουλέψαμε για ένα δίμηνο-τρίμηνο από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο περίπου. Χωρίς καρέκλες και τραπέζια, οπότε δεν μπορούσαν οι πελάτες μας να έρθουν να καθίσουν στα καταστήματά μας, να απολαύσουν το προϊόν που προσφέρουμε, είτε να δουν αγώνες, είτε να παίξουν τα ανάλογα παιχνίδια που θέλουν να διαλέξουν. Στη συνέχεια, όταν μας επέτρεψαν να βάλουμε καρέκλες, πάλι λειτουργούσαμε με καθεστώς μία καρέκλα σε κάθε τραπέζι. Όχι, ανατραπέζι. Ανατραπέζι πήγε. Και πλέον, αφού δεν είχε φύγει ποτέ αυτό το μέτρο, φτάσαμε πριν 2 εβδομάδες να έχουμε πλέον την υποχρέωση σαν πράκτορες να τσεκάρουμε τον κόσμο που θα μπει μέσα στα καταστήματά μας για rapid test και για πιστοποιητικά εμβολίου. Να ξεκινήσουμε με την απλή ερώτηση. Είναι πρακτικά δυνατό να γίνει αυτό? Είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει αυτό. Γιατί συνήθως το 95% του καταστημάτου μας δουλεύει ένας άνθρωπος, είτε είναι ο ίδιος ο πράκτορας είτε κάποιος υπάλληλος. Πίσω από το ταμείο. Ο οποίος είναι πίσω από το ταμείο, πίσω από τον πάγκο. Η δουλειά μας δεν επιδέχεται ιδιαίτερα λάθη, γιατί έχουμε να κάνουμε χρήματα τα οποία μετά προφανώς δεν μένουν στη τσέπη μας, αλλά έχουμε να τα καταθέσουμε ανάλογα στην εταιρεία. Και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή είμαστε εκτεθειμένοι στην περίπτωση που κάποιος μπει εκείνη την ώρα και εμείς έχουμε το μυαλό μας στη δουλειά μας, αυτή που κάναμε ως τώρα τουλάχιστον. Ανά πάσα στιγμή να χρεωθούμε με πρόστιμο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει διπλό ρόλο αυτή τη στιγμή. Κάνουμε και τον χωροφύλακα, κάνουμε και τον πράκτορα. Και με πραγματικά την πτώση του τζίρου στο 50% κάνοντας 2 δουλειές αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ποιες είναι οι προτάσεις σας, τι ζητάτε, τι θεωρείτε ότι θα διευκολύνει την κατάσταση αυτή τη στιγμή? Οι προτάσεις μας είναι... Ας ξεκινήσουμε από τα μέτρα αρχικά και μετά θα μου πείτε και αν μπορεί να σας βοηθήσει με κάποιον τρόπο το κράτος γι' αυτό. Τα μέτρα εμείς που προτείνουμε ξεκάθαρα για τα καταστήματά μας, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, πρώτον και κυριότερο είναι να λειτουργήσουμε τους όρους που λειτουργεί το υπόλοιπο λιανεμπόριο. Δηλαδή, να επιτρέπονται και αυτοί που είναι με rapid test να μπαίνουν μέσα, το οποίο μας κόπηκε την προηγούμενη Δευτέρα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πελατών που έρχονται μέσα στα καταστήματά μας, δηλαδή ένα 50-60%, είναι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν, θα καταθέσουν ένα δελτίο και θα αποχωρήσουν από το μαγαζί. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία κρατάει 10-15 δευτερόλεπτα. Πέρα του γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία ταυτοποίησης κρατάει πολύ παραπάνω, ο πράκτορας αναγκάζει να βγει από τον πάγκο, τον οποίο όλοι οι πράκτορες έχουμε βάλει ανάλογα ή τα plexiglass ή τζάμια προστασίας. Βγαίνουμε απ' έξω, ερχόμαστε σε επαφή παρόλο που φοράμε μάσκες. Όταν έρθει κοντά αναγκαστικά για να σκανάρεις ένα πιστοποιητικό, τα μέτρα αυτά, όσο και αν προστατευόμαστε, πάνε λίγο περίπατο. Άρα αυτή τη στιγμή τη ζητάμε το απλό. Οι πελάτες που θα μπαίνουν για 10 δευτερόλεπτα, ανοιχτές έχουμε πάντα τις πόρτες, εξαρισμούς έχουμε στα καταστήματά μας, να μπαίνουν για 10 δευτερόλεπτα, να ρίχνουν το δελτίο και να φεύγει. Και όσον αφορά τους πελάτες οι οποίοι είναι μόνιμοι θαμώνες
καθήμενοι. Ακριβώς, και θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει με την περίπτωση με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι βλέπουμε και στις γειτονιές και όταν ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά μέσα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παραμένουν εκεί, όπως είπατε και νωρίτερα, ίσως θέλουν να δουν έναν αγώνα ή να παίξουν ένα παιχνίδι που γίνεται online. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και τέτοια παιχνίδια που γίνονται εκείνη τη στιγμή. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είμαστε εκτός πραγματικότητας και είμαστε τα καταστήματα τα οποία δεν έχει ακουστεί και ούτε στην πραγματικότητα. Τουλάχιστον το κομμάτι του βόλου που ξέρω, δεν έχει εμφανιστεί κρούσμα ούτε σε πράκτορα, ναι, ούτε σε υπάλληλο, mm-hmm, ούτε σε πελάτη ο οποίος να μας έχει κάνει αναφορά ότι μέσα από το πρακτορείο συνέβη αυτό, ας πούμε, με κρούσμα. Δεδομένα πρέπει να είναι οι άνθρωποι εμβολιασμένοι και με rapid test. Οι πελάτες οι οποίοι κάθονται στα καταστήματά μας. Είναι δεδομένο. Ζητάμε όμως να πάρουμε αυτό το play away που λέμε εμείς, να μπορούμε με τους πελάτες που είναι μιας κρίσης μπαίνει-βγαίνει, να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να μπει με τη μάσκα, τη διπλή μάσκα, αν θέλουν ακόμη καλύτερα, να παίξει το δελτίο του και να φύγει. Η περίοδος αυτή του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου για τα καταστήματά μας είναι το 30% του συνολικού ετήσιου τζίρου μας. Είναι και τα Χριστούγεννα που ο βέβαια, κόσμος όσο να είναι, ναι, επενδύει λίγο στην τύχη του. Mm-hmm. Πέρυσι, λόγω του lockdown, τη χάσαμε. Mm-hmm. Άμα τη χάσουμε και αυτή τη στιγμή, και είναι χειρότερα από πέρυσι, γιατί αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα έχουμε lockdown στα καταστήματά μας, πληρώνοντας εμείς όμως τα έξοδα. Mm-hmm. Λοιπόν, άμα τη χάσουμε και αυτή, δεν ξέρω πραγματικά πόσα λουκέτα στο χώρο μας, που πανελλαδικά θέλω να πω ότι είμαστε 4.000 πρακτορία και περίπου με 3 με 4 άτομα το κάθε πρακτορείο υπαλλήλους, μιλάμε για 20.000 άτομα συν τις οικογένειές τους. Μιλάμε για ένα μεγάλο κλάδο, ο οποίος παρόλα αυτά από την κυβέρνηση έχει βρεθεί στο μέσο και δεν ξέρω τη εστία του Λιανινοπερίου και γενικότερα δεν έχει ασχοληθεί μαζί μας όλο το κομμάτι της πανδημίας, τη διάρκεια της πανδημίας της κρίσης. Πρόεδρε, τι θα ζητούσατε αν είχατε μπροστά σας τον Πρωθυπουργό και θα ζητούσατε μέτρα στήριξης? Ποια θα ήταν αυτά? Θα ζητούσαμε μέτρα στήριξης ξεκάθαρα. Τα περισσότερα θεωρώ ότι αφορούν και όλους τους μικροεπαγγελματίες, όχι μόνο εμάς. Αλλά όσον αφορά το δικό μας κομμάτι, το πρώτο και σημαντικό είναι οι επιστρεπτές προκαταβολές. Έχουμε πάρει κάποιες επιστρεπτές προκαταβολές πέρυσι με 6 μήνες κλειστά πρακτορία. Μέσο όρο το πρακτορείο έχει λάβει 3.000 ευρώ. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για 6 μήνες κλειστά, στην πραγματικότητα 1.500 ευρώ. Άρα, αυτό το ποσό προφανώς όχι μόνο δεν κατάφεραν να ζήσουν οι άνθρωποι την προηγούμενη περίοδο, πόσο μάλλον να το έχουν αυτή τη στιγμή να το επιστρέψουν. Σε δεύτερο επίπεδο, όταν έχουμε αυτή την πτώση τζίρου και τα καταστήματα μας μπαίνουν μέσα, αν θέλει η κυβέρνηση να συνεχίσει στο ίδιο τροπάριο, πρέπει να μπορέσει να συμμετέχει σε κάποια από τα έξοδα. Είτε αυτό λέγεται επιδότηση ενοικίου, είτε λέγεται επιδότηση υπαλλήλων, είτε μπορεί να λέγεται, σίγουρα πρέπει να λέγεται, να πάνε τα διάφορα χρέη τα οποία υπάρχουν αυτή την περίοδο προς εφορίες, προς ταμεία ασφαλιστικά, τουλάχιστον 6 μήνες ή μπούμε μέχρι να τελειώσει σίγουρα η πανδημία. Πρόεδρε, έχετε, τελευταία ερώτηση αυτή που σας κάνω, έχετε ανθρώπους, επαγγελματίες που έχουν έρθει στο σωματείο σας και σας λένε δεν αντέχουμε άλλο, θα κλείσουμε? Υπάρχουν τέτοια ποσοστά? Αυτή τη στιγμή το ποσοστό απλά αγγίζει το απόλυτο. Συζητάμε μεταξύ μας. Όλοι έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει εντάξει, έχω μια μικρή πτώση τζίρου, αλλά κουτσά στραβά βγαίνει. Έχουμε απώλεια. Μπαίνουμε μέσα και είναι ξεκάθαρη στοχοποίηση και ευθύνη της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.